Καλησπέρα. Είμαι ο CEO τη χρονιά. Οι αναλυτέ τη Freedom Finance με ενημέρωσαν για τι πλέον αναμενόμενε IPOs του 2022 και αποφάσισα να τι μοιραστώ μαζί σα. Αρχικά, για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την πληροφορία σε αυτό το βίντεο, χρειάζεσαι έναν δωρεάν λογαριασμό στη Freedom 24. Είναι η μοναδική χρηματιστηριακή πλατφόρμα σε ολόκληρη την Ευρώπη που επιτρέπει σε όλου του επενδυτέ να συμμετέχουν σε IPO. Επίση, η Freedom 24 είναι η μόνη πλατφόρμα στην Ελλάδα που κρατάει μηδενικέ προμήθειε φόρου ζωή στην αγοραπολισία μετοχών, ETFs, ομολόγων και όψεω. Αν δημιουργήσει το δωρεάν λογαριασμό σου από το σύνδεσμό μου στην περιγραφή, θα έχει δώρο μια τυχαία μετοχή, η αξία τη οποία μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 930 δολάρια, όπω μια μετοχή τη Tesla Motors. Μόνο όμω αν είσαι άνω των 25 ετών. Μπορεί να μην έχει ακόμα μπει το 2022, ορισμένε εταιρείε όμω που σκοπεύουν να μπουν στο χρηματιστήριο ήδη προβλέπεται πω θα έχουν κατακόρυφη άνοδο. Αυτέ είναι 10 εξαιρετικά υποσχόμενε εταιρείε που είναι πιθανό να πραγματοποιήσουν την IPO τους στη νέα χρονιά και αξίζουν την προσοχή σας. Η Starlink του Elon Musk υπόσχεται γρήγορο δορυφορικό ίντερνετ σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Όταν ολοκληρωθεί, θα χρησιμοποιεί περισσότερους από 4.000 δορυφόρους. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2021 είχαν εκτοξευτεί 1.842 δορυφόροι. Οι μέχρι τώρα επενδύσει τη Starlink έχουν ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Και η κεφαλοποίησή τη είναι 72 δισεκατομμύρια. Η ByteDance έχει δημιουργήσει μια νέα επιχειρηματική οντότητα, το TikTok Global, για να καταπολεμήσει τι των των ΗΠΑ. Ήδη το αμερικανικό κομμάτι τη TikTok έχει πάνω από 200 εκατομμύρια χρήστε, ενώ έχουν επενδύσει σε αυτό η Oracle και η Walmart. Η αξία του TikTok υπολογίζεται στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Reddit είναι ανάμεσα στι 20 σελίδε με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, με 52 εκατομμύρια μοναδικού επισκέπτε κάθε μέρα. Η αξία τη εταιρεία υπολογίζεται στα 10 δισεκατομμύρια, σκοπεύει όμω να φτάσει στα 15 δισεκατομμύρια μέχρι την IPO. Η Discord έχει αναπτύξει το γνωστό chat client για gamers. Η εταιρεία πρόσφατα αρνήθηκε την πρώτη τη εξαγορά από τη Microsoft έναντι 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όταν η αξία τη ήταν στα 7 δισεκατομμύρια. Από την άνοιξη του 2021 προετοιμάζονται για την IPO του, γι' αυτόν σκοπό έχουν ορίσει τον πρώτο CFO. Η InstaCard είναι η τρίτη μεγαλύτερη υπηρεσία για διανομή δ μετά το Walmart και την Amazon. Ειδικά με την πανδημία, ο αριθμό χρηστών τη Instacart εκτοξεύτηκε. Σύμφωνα με τι προγνώσει, η αξία τη εταιρεία με την IPO θα μπορούσε να φτάσει στα 30 δισεκατομμύρια. Το Stripe είναι μια υπηρεσία online πληρωμών. Η εταιρεία δικαίω αποκαλείται η πιο ακριβή στη Silicon Valley και είναι μεταξύ των 12 startups με τη μεγαλύτερη επιρροή την τελευταία δεκαετία. Μεταξύ των εταιρεών που τη χρησιμοποιούν είναι η Target και το Zoom. Η Klarna είναι μία από τι μεγαλύτερε ψηφιακέ τράπεζε στον κόσμο, μέτρα τη Σουηδία δραστηριοποιείται σε περισσότερε από 20 χώρε, έχει πάνω από 90 εκατομμύρια πελάτε και η αξία τη υπολογίζεται στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Chime είναι μία από τι μεγαλύτερε ψηφιακέ τράπεζε στι ΗΠΑ και η αξία τη υπολογίζεται στα 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία άρχισε να αναπτύσσεται γοργά μέσα στην πανδημία, με του πελάτε να προτιμούν τι ψηφιακέ συναλλαγέ. Μεγάλο πλεονέκτημα τη Chime είναι η εφαρμογή τη, που είναι εύκολη στη χρήση και φιλική προ το χρήστη. Η Databricks προσφέρει αποθήκε δεδομένων παρέχοντας μία ανοιχτή και ενοποιημένη πλατφόρμα για την αποθήκευση πληροφορία και εργασίε τη τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότεροι από 5.000 οργανισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων η ABN AMRO, HM Group και Shell, εμπιστεύονται τα δεδομένα του στην bricks. Η αξία τη εταιρεία υπολογίζεται στα 28 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Impossible Foods είναι μια αμερικανική εταιρεία που φτιάχνει vegan υποκατάστατα κρέατο, φροντίζοντα όμω να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στη γεύση και την υφή του πραγματικού κρέατο. Το πρώτο προϊόν τη εταιρεία, ένα χορτοφαγικό μπέργκερ, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλέ με του καταναλωτέ. Η αξία τη εταιρεία υπολογίζεται στα 8,4 δισεκατομμύρια, όμως από την IPO η κεφαλαιοποίηση μπορεί να φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια. Αυτέ είναι 10 μόνο εταιρείε που αξίζουν την προσοχή μα όσον αφορά τι υπερχόμενε IPO, και σίγουρα δεν είναι οι μόνε. Εταιρείε όπω η Mercury Retail Group, Sotheby's και άλλε σκοπεύουν να κάνουν αντίστοιχε κινήσει το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε το νου μα και θα σα ενημερώσουν σχετικά. Αν σε ενδιαφέρει και εσένα να συμμετέχει σε οποιαδήποτε από αυτέ τι μελλοντικέ IPOs, μπορείς να δημιουργήσει τώρα το δωρεάν λογαριασμό στη Freedom24 από το σύνδεσμο στην περιγραφή. Και θα έχει δώρο μια τυχαία μετοχή αξία μέχρι και 930 δολαρίων για να να χτίζεις το δικό σου portfolio. Θυμίζουμε πως για τη συμμετοχή σε IPO το ελάχιστο ποσό επένδυση είναι 2.000 δολάρια για την καθεμία. Όμως, αν αυτέ είναι οι πρώτε IPO που σε ενδιαφέρουν, το ποσό θα είναι σημαντικά χαμηλότερο δε το βίντεο μα στην περιγραφή για να κατανοήσει πώ ακριβώ λειτουργούν οι IPO στη Freedom 24. Εκτό από τη συμμετοχή σε IPO, μέσω τη Freedom 24 μπορείς να αγοράσει και να πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα με μηδενική προμήθεια. Τέλο, αν θέλει να κινηθεί πιο συντηρητικά, μπορείς να έχει εγγυημένη απόδοση 3% το χρόνο μέσω του λογαριασμού D, τον οποίο αναλύσαμε σε προηγούμενο βίντεο. Είμαι ο Σύριο τη χρονιά και θα τα πούμε μέσα.